Daily Joy Tonight. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022. Βρισκόμαστε στο Πολεμικό Μουσείο, στο διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο κυβερνήτης των Lions Μιχάλης Κλεισαρχάκης, η Επιτροπή Πολιτισμού υπό την Προεδρία του Πολυζώη Κοτσανάδα σε συνεργασία με την Επιτροπή Παιδικού Καρκίνου του Θέματος Λεσχών, Νοτίου Ελλάδος και Νήσων για τη στήριξη του πυλώνα κατά του παιδικού καρκίνου, ενός εκ των 5 πυλώνων των Lions. Οι άλλοι 4 πυλώνες των Lions είναι περιβάλλον, διαβήτης, όραση και πείνα. Τη βραδιά θα πλαισιώσει καλλιτεχνικά ο Πασχάλης με επιτυχίες των Olympians και των δεκαετιών 60, 70, 80 και 90, κιθάρα και τραγούδι Μιχάλης Μακ, φιλική συμμετοχή η σολίστ του πιάνο Μιμήρου Φογάλη και επιπλέον θα λάβει χώρα η καστική έκθεση στο φουαγέ του μουσείου με θέμα «Σημείο ελληνικό» των γνωστών δημιουργών Παναγιώτη Μαστραντώνη, Νίκου Κανόγλου και Κωνσταντίνου Παντελή. Όπως προείπε ο Αργύρης τον Κοντονικολάου, είμαστε στο Πολεμικό Μουσείο. Έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον Lions, τον κυβερνήτη των Lions, τον Μιχάλη Κλεισαρχάκη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά. Μια χαρά. Τι κάνουμε εδώ απόψε, λοιπόν, κυβερνήτα τι μου? Τι κάνουμε εδώ? Είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου. Πολύ σημαντικός αγώνας. Με μία έκθεση, όπως βλέπετε πίσω, και με μία συναυλία από το Πασχάλι. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά ειδικού εξοπλισμού για ένα νοσοκομείο, για ένα παιδοογκολογικό νοσοκομείο του Παγνή στην Κρήτη. Για ειδικό εξοπλισμό. Θα αγοράσουμε ειδικό εξοπλισμό. Καταγωγή σας από εκεί. Ναι. Καταγωγή και κάτοικος Κρήτης. Επομένως... Αυτή η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Μπορέσατε να τους πραγματοποιήσετε τους σκοπούς σας? Κάναμε το δυνατό, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το θέμα είναι ότι υπήρξε και φόβος και η πανδημία. Αυτά τα δύο ήταν πολύ αρνητικό στοιχείο για τη φετινή χρονιά. Όμως, όταν θέλεις, μπορείς. Μπορείς να κάνεις το ακατόρθωτο. Πάντως, οι λέσκες έχουν αυξηθεί. Έχουμε αυξήσει το λαϊονισμό κατά 250 άτομα, κατά 7 λέσκες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Με τον COVID βοηθήσαμε, βοήθησαν. Να σας πω. Καταρχάς, στην περίοδο της πανδημίας βοηθήσαμε νοσοκομεία και βοηθήσαμε και οικογένειες που είχαν θέμα κυρίως σύτησης, διατροφής. Έχασαν πάρα πολύ τις δουλειές τους, με αποτέλεσμα είχαν πρόβλημα οικονομικό. Το σημαντικό στοιχείο που κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή και είναι καλό να το πούμε, μαζεύουμε χρήματα για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Στις γειτονικές χώρες οι Lions δημιουργούν camp, ειδικά για να περιθάψουν τους πρόσφυγες. Και πολύ ήδη... σημαντικό έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξίζει κάποιος να είναι Lion? Αξίζει. Αξίζει πάρα πολύ. Ένα σημαντικό θα πω. Στα Ηνωμένα Έθνη, μία σημαία κυματίζει που δεν είναι κυβερνητική. Η δικιά μας. Εκπροσωπούμε όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η λαϊκή σημαία είναι δίπλα σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Πολύ ωραίο. Άρα δεν αξίζει? Αξίζει, αξίζει. Πιστεύω όλη σας η δράση να εξαπλωθεί παντού, να βοηθήσετε όλο τον κόσμο, όλους τους κρατικούς φορείς και να κάνετε ό,τι καλύτερο. Πείτε μου τώρα ακριβώς για τη σημερινή βραδιά, έχουμε πίσω μας πίνακες. Θα σας μιλήσει ο υπεύθυνος πολιτισμού που τα ξέρει καλύτερα. Η σημερινή βραδιά, να πω καταρχάς για την έκθεση. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των έργων θα διατεθούν, όπως σας είπα, για τον πυλώνα του παιδικού καρκίνου. Είναι 4 καλλιτέχνες, αλλά αναλυτικά για τα έργα και για τους καλλιτέχνες θα σας μιλήσει ο υπεύθυνος πολιτισμού. Και μετά θα τραγουδήσει ο Πασχάλης. Μετά θα τραγουδήσει ο Πασχάλης. Ο αγαπημένος μας Πασχάλης. Θα δώσουμε μια ευχάριστη νότα μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, βέβαια, και όλα τα προβλήματα που έρχονται από τον πόλεμο τώρα της Ουκρανίας και στην Ελλάδα, με τα οικονομικά θέματα, με την αύξηση της τιμής ενέργειας. Προσπαθούμε έτσι να έχουμε και μια ευχάριστη νότα, διότι πέρα από την προσφορά των Lions, οι Lions ξέρουν και να διασκεδάζουν. Η μουσική θα πρέπει να ενώνει τους λαούς, να φέρνει ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Βέβαια, βέβαια. Και να μην υπάρχει πόλεμος. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι ουτοπικό ή κατά πόσο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το μότο μας πραγματικότητα που λέει όπου υπάρχει ανάγκη υπάρχει και ένας Λάιον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον προηγούμενο κυβερνήτη, τον Λάιον, τον κύριο Λιμπέρι. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσύ? Καλά και εγώ. Έχουμε καιρό να τα πούμε οι δυο μας. Έχει πολύ καιρό. Συναντηθήκαμε στο μουσείο που έχετε ιδρύσει το Πέραμα. Για πείτε μου και το μουσείο που έχετε ιδρύσει. Λοιπόν, ήταν ένα όνειρο αυτό το οποίο ήθελα να πραγματοποιήσω και το πραγματοποίησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Το Μουσείο των Lions είναι ένα κτίριο το οποίο είναι ιδιόκτητο και εκεί μέσα είχαμε, μέσα στα υπόγεια ήταν όλη η ιστορία του λαϊονισμού. Μέσα στα υπόγεια λοιπόν βρήκα όλα τα λάβαρα, όλη την ιστορία της Λέσκης Αθηνών, της πρώτης Λέσκης των Lions στην Ελλάδα που ιδρύθηκε το 1954 και εκεί ιδρύσαμε το μουσείο. Σε μία αίθουσα βάλαμε όλα τα λάβαρα και όλα τα αρχεία τα οποία έχει η Λέσκη Αθηνών. Έχουμε κάνει λέσκη, είναι οι λέσκες όλες οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν, οι λέσκες οι οποίες έχουν κλείσει. Έχουμε όλα τα λάβαρα των κυβερνητών μέσα και βασικά έχουμε μέσα και όλη την ιστορία του λαϊονισμού στην Ελλάδα, του ελλαδοκυπριακού λαϊονισμού στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια είστε Λάιον? Είμαι 15 χρόνια. Και ξαναπέστε μας εντάχει την ιστορία των Lions. Α, τι να σας πω, η ιστορία των Lions αρχίζει από πάρα πολύ παλιά, αρχίζει από το 1917. Κάπου στην Αμερική, στο Σικάγο, ιδρύθηκε από τον Melvin Jones ο λαϊονισμός και μεσουράνησε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και έκτοτε οι Lions έχουν αναδειχθεί στην μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο με μόνη έδρα στα Ηνωμένα Έθνη και δραστηριοποιούνται και στις 5 ηπείρους του κόσμου. Γιατί αξίζει να είναι κάποιος Lion? Αξίζει για αυτούς οι οποίοι, όσοι έχουν πραγματικά μέσα τους την ανάγκη να εκφράσουν τον ανθρωπισμό και τον εθελοντισμό, νομίζω ότι είναι η μοναδική οργάνωση η οποία μπορεί να προσφέρει σε έναν ο οποίος έχει αυτά τα συναισθήματα για να τα εκφράσει, για να τα μπορέσει να τα κάνει πραγματικότητα και για να μπορέσει να δουλέψει πραγματικά για τον άνθρωπο και για τον συνάνθρωπό του, όπου βρίσκεται και αυτός, σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκεται και υποφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ και εγώ. Είμαστε εδώ με την Μαρία του θέματος και ταμεία Μαρία Παπαδοπούλου, δικηγόρος. Πείτε μας για τη βραδιά. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι λαϊονικά δεν μιλάμε ποτέ για το επάγγελμά μας. Είμαστε Lions. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Η βραδιά είναι εξαιρετική. Έχουμε καταφέρει να έχουμε συνδυάσει μία πάρα πολύ όμορφη έκθεση ζωγραφικής και χαρακτικής, ταυτόχρονα με μία συναυλία με τον αγαπημένο μας Πασχάλη, και όλη η βραδιά είναι αφιερωμένη στα παιδιά με παιδικό καρκίνο. Προσπαθούμε με την συμβολή μας σήμερα να αγοράσουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο μηχάνημα για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, για το ΠΑΓΝΗ, για το νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο. Εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τον όμορφο στόχο μας. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και εγώ ευχαριστώ. Και φυσικά η ιδρύτρια πολλών λεσχών Lions, Βούλα Σαραντάρη, η ανθρωπίστρια. Γεια σας. Λοιπόν, απόψε την έμαθες για τη βραδιά, Εσύ θα μας πεις. Η βραδιά έχει σκοπό να αγοράσουμε μηχάνημα για τον παιδικό καρκίνο. Αλλά το εισιτήριο το έχουμε βάλει πάρα πολύ φτηνά και δεν ξέρω αν θα φτάσουν να αγοράσουν το μηχάνημα που είναι τόσο ακριβό. Ναι, οι Lions ασχολούμεθα με 5 πυλώνες, δεν ξέρω αν στους είπε ο Λιμπέρι. Θα μας τους πεις εσύ. Πείνα, περιβάλλον, παιδικός διαβήτης, παιδικός καρκίνος και όραση. Αυτοί είναι οι πυλώνες, οι αρχικοί των Lions. Αλλά κάνουμε έργα και για πολλά άλλα εμείς. Εσείς είστε στην Χέλεν Κέλλερ και φυσικά. Έχω ιδρύσει την Χέλεν Κέλλερ, το Μαρούσι και τώρα μια άλλη λέσχη που θα λέγεται Άρτεμις. Θερμά συγχαρητήρια. Τώρα την ιδρύω. Εντάξει. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ναι, φιλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δίπλα την πρόεδρο της Σαν Σάλιβαν, τη Βίκη Πόθος Φακιανάκη. Τι κάνετε?
Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Είμαι καλά. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είστε πολύ όμορφοι πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το ίδιο και εσείς. Πάρα πολύ όμορφοι. Για πείτε μας για τη Λέσχη. Πώς, τι κάνετε, τους στόχους σας. Η Λέσχη μας πάει πάρα, πάρα πολύ καλά. Πριν μερικές προχθές συγκεκριμένα κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. Βραβεύσαμε τη Μέρη Χρονοπούλου. Βραβεύσαμε τον υπουργό τον Βασίλη Κικίλια για την μεγάλη του ανταπόκριση για την πανδημία, τη Μέρη Χρονοπούλου σαφέστατα. Μπράβο, και την μια καλλιτέχνης και η οποία είναι και στην Λέσχη μας και είμαστε ευγνώμονες. Οι δράσεις προχωρούν. Πόσα άτομα έχει η Λέσχη σας? Τώρα 50. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ελπίζω να ξαναγυρίσετε. Είστε πολύ όμορφοι και θα το σκεφτώ. Πολύ αγαπημένο φίλο, το Γιάννη τον Αρμουτίδη, που είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Γιάννη μου, πώς από εδώ, από τους Lions? Είσαι και εσύ πολύ αγαπημένη μου φίλη. Είμαι προσκεκλημένος από τους Lions και συγκεκριμένα από την πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφο Ευρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη. Και σήμερα ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση αυτή, γιατί θέλω να παρακολουθήσω, εκτός βέβαια από την κυρία Ευρυδίκη Σφακιανάκη και από τον από την ηγεσία και από τον κυβερνήτη, για να μην πω όλα τα ονόματα. Βραδιάνη για καλό σκοπό σήμερα για τα παιδιά που έχουν καρκίνο. Και γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε με την παρουσία μας στη συναυλία που θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε έχουμε καλή επιτυχία. Σε αγαπάω πολύ. Και εγώ σας. Ακούμε παιδικός καρκίνος και ξέρουμε παιδική χαρά, παιδιά, παιδικός καρκίνος και μας φαίνεται κάτι ωραίο. Γιατί εδώ είναι καρκίνο παιδικής ηλικίας. Αναζητώντας στο ίντερνετ τον όρο παιδικό καρκίνο, βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα διαβάσω μερικές γραμμές. Είμαι μαμά της Νεφέλης, 3,5 ετών. Την Νεφέλη τον Ιούλιο διαγνώστηκε ανοξία, λαιμοπλαστική λευκαιμία. Από τότε ζούμε το χειρότερο μας αιτιάδι. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν αυτό που νιώθεις. Και όταν χάνω το κουράγιο μου, που το χάνω δυστυχώς συχνά, αυτό σκέφτομαι, ότι τα 5 χρόνια θα περάσουν και το 100% θα είναι δικό μας. Θα είναι το δικό μου παιδί που νίκησε το καρκίνο. Πώς να πεις σε ένα παιδί ότι δεν μπορεί να πηγαίνει στην παιδική χαρά ή στο πολυεπιπίεδο, ότι δεν μπορεί να βλέπει τους ύπους του και να είναι κλεισμένος διαρκώς σε ένα δωμάτιο. Μεταφέραμε το παιδικό δωμάτιό της στο νοσοκομείο για όσο διάστημα να συνδεόμαστε. Κάνουμε σχέδια όμως για το μέλλον. Ντρέπομαι, γιατί άκουγα για τα παιδάκια με καρκίνο και δεν είχα ποτέ να ρωτηθεί αν γίνονται καλά. Πώς γίνονται καλά, πού γίνονται καλά. Ντρέπομαι για πολλά που δεν έκανα, για ακόμα περισσότερα που δεν ήξερα, γιατί απλά δεν είχα αναρωτηθεί. Διαβάζοντας αυτό, αναρωτήθηκα, εμείς αναρωτιόμαστε, πώς ζούμε αυτά τα παιδιά, πόσο τα εκατό του βιώνουν, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν είμαστε προσωπικά δημιουργικός. Όμως, σαν Lions, σαν μέλη της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής οργάνωσης του κόσμου, προσπαθούμε και κάνουμε πολλά. Τι κάνουμε, σαν αυτές τις συναντήσεις, σαν αυτή τη σημερινή βραδιά. Μία αφήγηση. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Να νιώσουμε αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αν οι γύρω μας δεν είναι ευτυχισμένοι. Να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά, να αγοράσουμε εξοπλισμό για τα νοσοκομεία που νοσηλεύουν αυτά τα παιδιά και γενικά να σταθούμε δίπλα τους. Γιατί εμείς αλλάζουμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Να είμαστε δίπλα στην ανάγκη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό ήθελα να σας πω, να περάσουμε ωραία, να δώσουμε λίγο νιάξιμο σε αυτά τα παιδιά και πραγματικά μέσα από την καρδιά να σας πω το εξής. Όποτε νιώθετε ότι έχετε προβλήματα, νιώθετε άσχημα, νιώθετε άγχος, προσωπικό, οικογενειακό, εργασιακό, κάντε μια βόλτα από μια περιοδοτική κλινική. Θα δείτε ότι δεν έχετε τίποτα. Καλή μας βραδιά και καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, το Πολεμικό Μουσείο, ιδιαίτερα ευαίσθητο σε θέματα όχι μόνο του ιστορικού αλλά και του κοινωνικού γίνεσθε,
Φιλοξενούμε ιδιαίτερη τιμή και χαρά την περιοδική έκθεση με τίτλο «Σημείο Ελληνικό». Και είναι ιδιαιτέρως μεγαλύτερη η χαρά και η τιμή για όλους εμάς που αυτή η καστική δράση και η αποψινή εκδήλωση συνοδεύεται από μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Μια εκδήλωση που απήγε τη σφραγίδα και το αποτύπωμά της στην αξιόλογη και αξιέπαινη απόφαση των συνδιοργανωτών να διαθέσουν τα έσοδα για τη στήριξη του πυλώνα παιδικού καρκίνου του Lions Club International, το θέμα 117α Νοτίου Ελλάδος και Νήσου. Κύριε Μιχάλη Τζακάκη, αξιότιμε πρόεδρε τη Επιτροπή Πολιτισμού του Θέματο 117, κύριε Πολυζόη Κοτσαράδα, αξιότιμοι CST υπηρεσιών, κυρία Τεοφανό Κοτσόλο Περικάρη, δήμαρχε, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, μια πολύ ιδιαίτερη τιμή και χαρά που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό και να αναφερθώ στο τελικό καρκίνο ως αντιπεριφερειά της Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρειας και εκπροσωπώντας το Περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του Ελληνικού Συνόλου Αθηνών, Γιώργο Παντούλη. Στη συντροφιά μας να πεις, θα έχεις τόσο πολλά να δεις. Στη δική μας την παρέα, θα μες στην αγάπη, θα μες στην αλήθεια, μια καινούργια ζωή. Έλα, έλα μην διστάσεις, δώσεις και στην άκρη. Τόσο πολλά να δεις. Λείπει ο Αλέξης.
ξέρω πλέον τι να κάνω. Δεν θα πρέπει να το μάθουνε κι οι δυο. Πρέπει να ξεχάσω το βλέμμα της ανθρώπου που με έκανε τρελό. Τώρα προσπαθώ, αν και θα λυπηθώ, να διώξω πια τη μορφή που μπορώ. Θα ψάξω για να βρω μια άλλη να αγαπώ, σε κανένα να μην ανήκει, να φύγουνε οι τύψεις κι εγώ να χαρώ. Σε κανένα να μην ανήκει, να φύγουνε οι τύψεις κι εγώ να χαρώ. Κι όταν μου έδινες το δικτύο,
μου λέγες αγαπώ. Στις γειτόνιες στο κοντινό παρκάκι επέζεις πάντα σαν μικρό παιδάκι κι όταν φιλιόμασταν στο παγκάκι μου λέγες αγαπώ. Πασχάλη, σ' αγαπάμε πάρα πολύ, είσαι υπέροχος. Πώς έχεις τέτοια ενέργεια, πες μου. Όλες αυτές τις είδες, ναι. Θαυμάστριες μου, ε. Θαυμάστριες, ναι. Κορισόπουλα όλες. Και εσύ είσαι, μικρός, σε ενέργεια, σε δράση, τραγουδάς υπέροχα, πες μου. Κοίταξε, αυτό που νιώθω, αυτό βγάζω, αυτό δείχνω. Και νιώθεις νομίζω μικρός. Ότι... Δεν είναι ότι νιώθω μικρός, όχι, κάνετε λάθος. Νιώθω ότι έχω ενέργεια για να προσφέρω και να κάνω τον κόσμο χαρούμενο. Και αυτό με γεμίζει ζωντάνια, ζωή, ό,τι θέλεις. Μια δήλωση για τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία από τους Ρώσους. Τι να δηλώσεις για έναν πόλεμο. Ο πόλεμος είναι πολύ δυσάρεστο γεγονός για την ανθρωπότητα, όπου και αν διεξάγεται, είτε στην Ουκρανία, είτε σε όποιο μέρος του κόσμου. Τι μπορούν να κάνουν οι καλλιτέχνες? Οι καλλιτέχνες αυτό που μπορούν να κάνουν, πέρα από το να εμψυχώσουν, που πάντα οι καλλιτέχνες εμψύχωναν το λαό σε κακές στιγμές και σε καλές στιγμές, είναι να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά να κάνουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Εάν ο Θεός μας έδωσε ένα χάρισμα να μπορούμε να το επικοινωνούμε, να το δίνουμε, να το χαρίζουμε στον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό. Και σε καιρούς δύσκολους οι τέχνες πάντα ήταν αυτές που ιδιαίτερα οι τροβαδούροι, οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί προσφέρανε ψυχαγωγία στους λαούς που υπέφεραν. Η μουσική και θα πρέπει να ενώνει τους λαούς, να αγαπηθούν οι λαοί, να έχουν ειρήνη, αυτό δεν πρέπει? Οι μουσικές είναι έτσι. Και τώρα μου θύμισες με τις φράσεις αυτές, τη Eurovision που είναι ένα φεστιβάλ που ενώνει τους λαούς. Ναι, πάντα το έλεγα ότι αυτό το φεστιβάλ ενώνει λαούς. Αλλά το θέμα μας είναι ο πόλεμος που είναι εδώ στη γειτονιά μας και να ευχηθούμε να πυρτανεύσει η λογική, η διπλωματία, να τα βρούνε, να σταματήσουν οι αιματοχυσίες και η ξεριζωμή των λαών. Είναι πολύ... Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σου βραδιά που μας έδωσε εδώ στους Lions. Είσαι καταπληκτικός. Αγαπάμε όλοι πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Σε ξέρω, τα μάτια σου αυτά είναι τόσο γνωστά. Σε βοήκα που κάνω, σε ξέρω. Κοντά μας η διακεκριμένη σολίστ του πιάνο και αντιδήμαρχος Σχολαργού Παπάγου, Μιμήρου Φογάλη.
Κυρία Ρουφογάλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε σήμερα και παραχωρούμε μια συνέντευξη ενημέρωση γύρω και από τα δρόμενα στο Δήμο μας. Καταρχήν θέλω να πω πόσο όμορφα ήταν η απόψινή βραδιά. Οι Lions πάντοτε με ανθρωπιστική δράση, πάντοτε κοντά στον άνθρωπο για την προσφορά. Ήταν μεγάλη μου χαρά που συμμετείχα. Επέλεξα ένα κομμάτι καθαρά ελληνικό, Χατζηδάκη, στις έξι μικρές λαϊκές ζωγραφιές, που ο Χατζηδάκης τις ονομάζει μπαλέτο για πιάνο, γιατί όπως ακούσατε τα δάχτυλα χόρευαν πάνω στο πιάνο. Είναι έξι λαϊκές γνωστές μελωδίες. Ήταν η Συνεφιασμένη Κυριακή, Αρχόντισσα, το Νύχτος χωρίς φεγγάρι και άλλα έτσι γνωστά. Ο Αμαξάς, τον Παξέτσιφλίκη. Ο Πασχάλης μας ενθουσίασε, υπήρχε μια ζωντάνια, ο κόσμος, αθρώα προσέλευση κόσμου, παρόλο που υπάρχει ο φόβος ακόμα, ας ελπίσουμε ότι όλα θα ξεκινήσουν όμορφα και θα επανέλθουμε στον πολιτισμό που τόσο τον έχουμε ανάγκη. Κοντά μας και η κυρία Αθανασάκου Μουντάκη Μαρία, αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Κυρία Μουντάκη, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και πρόνοιας εντός του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Πάνω απ' όλα είμαι πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερα χαρούμενη που σήμερα βρίσκομαι στο Πολεμικό Μουσείο κοντά στη Λέσχη Lions, οι οποίοι πραγματικά ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, για να μπορούν να συγκεντρώνουν χρήματα και να τους προσφέρουν. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι στην προαγωγή υγείας που είμαι γίνονται πολλές διαλέξεις, πολλές σημαντικές διαλέξεις πάνω στα θέματα υγείας. Έχουμε τα δημοτικά ιατρία που έχουμε αρκετούς εθελοντές μέσα, ιατρούς που προσφέρουν τα ιατρικά όλα και στο συνάνθρωπο στήριξη ιατρική. Υπάρχει βέβαια και στην κοινωνική πολιτική, υπάρχουν αρκετές δομές. Είναι το κοινωνικό φραμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι άτομα τα οποία έχουν προβλήματα και σε θέματα οικογενειακά, για τους πολύτεκνους, για τους ειδικά δυνάτους. Έχω σαν στην αρμοδιότητά μου το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Εκεί καταξιωμένοι επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, νομπελίστες είναι που δωρεάν προσφέρουν και έχουμε διαλέξεις εκεί, στο Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο για τους οικονομικά δυνάτους, ενισχυτική διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία, που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Από οποιαδήποτε υπάρχει. Εκτές είχαμε τα φάρμακα για τους Ουκρανούς, συγκέντρωση, και συγκεντρώθηκαν 5 φορτηγά, να καταλάβετε, μεγάλη και σημαντική η συγκέντρωση φαρμάκων από όλους τους δημότες Παπάγου Χολαργού. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
μας και είσαι εκ των ομιλητών της εκδήλωσης, ο γνωστός χειρουργός εντατικολόγος και αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγιεινής και κοινωνικής πρόνοιας της περιφερίας Αττικής, Ιωάννης Κεχρής. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μας είπατε τόσο σημαντικά πράγματα σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών. Πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο ως προς την ορθή έκβαση και αντιμετώπιση της νόσου? Αυτό που πραγματικά είπα είναι ότι ο παιδικός καρκίνος ουσιαστικά είναι ένα μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αφορά και τη χώρα μας αλλά παγκοσμίως, και έχει μεγάλη σημασία να αυξηθεί ο αριθμός των δοτών μυελού των οστών. Αυτό ήταν το ζητούμενο της σημερινής εκδήλωσης, το μήνυμα που ήθελα να στείλω από το χαιρετισμό από την ομιλία μου, και θα έλεγα ότι είναι και το στίγμα για τη χώρα μας. Δυστυχώς η χώρα μας φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις της λίστας του αριθμού δοτών μυελού των γνωστών. Είναι από τις τελευταίες χώρες σε ό,τι αφορά τη δωρεά οργάνων γενικότερα, και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, σε ελλειπή ενημέρωση ή και σε άλλους παράγοντες? Μιλώντας γενικότερα, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη δωρεά του μυελού των οστών που αφορά κατά κύριο λόγο τον παιδικό καρκίνο, από εκεί και πέρα θα πρέπει να πιστεί ο κόσμος ότι θα πρέπει να προχωρήσει στο να γίνει δότης τόσο μυελού των οστών όσο και δότης οργάνων σώματος. Είναι μια πράξη η οποία δεν κοστίζει καθόλου και πραγματικά μπορεί να σώσει μία ή και περισσότερες ζωές. Ναι, όπως ανέφερε και ο γιατρός, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται ανώδυνο, δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου χρόνο. Καθόλου. Ναι. Και πραγματικά είναι η πράξη, μια πράξη αλτρουισμού, προσφοράς, αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Με ποιο τρόπο η περιφέρεια Αττικής εμπροκειμένα, της οποίας είστε και αντιπεριφερειάρχης, έχει αναλάβει κάποια καμπάνια ενημέρωσης, ας πούμε, σχετικά με τη δωρεά οργάνων ή με τη δωρεά μυελού των οστών? Ο Περιφερειάρχης Αττικής που και πρόεδρος του Αττικού Συλλόγου Αθηνών και όλοι εμείς που συγκροτούμε την Περιφερειακή Αρχή στηρίζουμε δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης του κόσμου σε ό,τι αφορά αυτό το πραγματικά ακαθόδες ζήτημα που αφορά τη δωρεά οργάνων γενικότερα και συμπεριλαμβανόμενη και τη δωρεά μυελού των οστών. Στηρίζουμε δράσεις, πρωτοβουλίες που αποσκοπούν, που έχουν αυτό το σκοπό. Να αυξηθεί πραγματικά στη χώρα μας ο αριθμός δοτών μυελού των οστών και δωρεάς οργάνων. Και κάτι τελευταίο, πόσο δύσκολο είναι σε μια αρκετά απαιτητική περίοδο για το σύστημα υγείας να συνδυάσετε την ιδιότητα του ιατρού εντατικολόγου, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ειδικότητα, με αυτή του αντιπεριφερειάρχου της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας? Είναι κάτι το οποίο το κάνω πολλά χρόνια, συνδυάζω την τοπική αυτοδιοίκηση με το επάγγελμά μου, το λειτουργήμά μου ως γιατρός. Είμαι μάχημος αυτή τη στιγμή γιατρός, χειρουργός εντατικολόγος. Παράλληλα συνδυάζω την αυτοδιοικητική μου δράση, αντιπεριφερειάρχης της Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά, οργάνωση, σχεδιασμό. Και αυτό κάνω τα τελευταία 15 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Αφήσεις και μ' αφήσεις τα τελώνες. Αφήσεις και μ' αφήσεις τα τελώνες. Αφήσεις και μ' αφήσεις θα είναι. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό? Να του στείλουμε γιατρούς, ναι. Να στείλουμε ψυχολόγους, ναι. Να στείλουμε τρόφιμα, ναι. Όπλα, όχι. Ανοησία των πολυβόλων που στείλαμε ήταν φοβερή. Δεν ξέρω, δεν μπαίνουμε στον πόλεμο. Οπότε ανθρωπιστικά θα πρέπει να βοηθάμε όλους τους λαούς και τον Ουκρανικό λαό. Έχουμε σχέση με τον Ουκρανικό λαό. Θέλουμε ειρήνη για όλο τον κόσμο. Η Οδυσσός είναι μια πόλη σχεδόν ελληνική. Ο Δήμαρχος των Πόλεων Έλληνες. Τους αγαπάμε. Είμαστε κοντά τους.
αλλά στον πόλεμο δεν παίρνουμε. Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας που τιμάτε τους Lions απόψε. Δεν ξέρω τι Lions στα αυτιστικά παιδιά, την προσπάθεια που έκανα, ήταν πάντα κοντά μου. Παράδειξε η ασκοπιανάζη της ψυχής, παράδειξε η οκιάνης με τις ηθίκες, παρελθώ μες στην μοίρα μου που σε φέρνω και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό τέρι. Είσαι το τέρι μου και της φυσής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το απόλυτο. Μα στις φλόρες κατακτήσεις μου παλιάς. Ραστατήμα δεν έχει κι αυτό έγινε σαν μέσα. Παρδινώ μες στη μοίρα μου που σε φέρνω και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Είσαι το τέρι, το ιδανικό τέρι. Είσαι το τέρι μου. Μισό. Δεν μ' αρέσουν τα φορητικά σας. Billy Joy Tonight. Έχω την τιμή να έχω δίπλα μου την αυτοκρατορική αυτού υψηλότητα Χαρά, την πριγκίπισσα Χαρά. Τι κάνετε? Καλά είμαι, καλώς ήρθες. Είστε πάρα πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ πολύ, και εσύ λαμπερή. Η πριγκιπική ζωή πώς είναι? Είναι πάντα δημιουργική, με δύο παιδιά και απαιτητική ζωή, είναι πάντα δημιουργική και χαρούμενη, θα έλεγα. Με το σύζυγό σας πώς γνωριστήκατε? Ωραία ερώτηση. Συνήθως ενδιαφέρει αυτό στις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Ναι. Και όταν παντρεύεσαι και ένα πρίγκιπα, ακόμη περισσότερο. Ναι. Είχαμε γνωριστεί στην Φλωρεντία, στο Παλάτι Γκόντι. Εκεί υπό την αιγίδα του έφτιανε μία έκθεση ζωγραφικής. Και είχα γνωρίσει πριν ένα μήνα το δεξί το χέρι που ήταν ο γραμματέας του. Και μου λέει, θα ήθελες να έρθεις? Κάνει ο πρίγκιπος του στέματος του Μορμονίου μία έκθεση που είναι υπό την αιγίδα του, θα ήθελες να έρθεις? Το σκέφτηκα, γιατί δεν ήμουν σίγουρα αν θα ήθελα να πάω ή όχι, αλλά τελικά ναι, πήγα και με μεγάλη μου χαρά έγινε και η γνωριμία. Αλλά πρέπει να πω ότι το μέρος ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί γινόταν στη Φλωρεντία, μια πανέμορφη πόλη της Ιταλίας, και γινόταν στο Παλάτι Γκόντι. Το Παλάτι Γκόντι είναι, πολλοί το γνωρίζουν, εκεί που ο Λεωνάρντο Νταβίντσι είχε ζωγραφίσει τη Μόνα Λίζα, στο ίδιο δωμάτιο, στην ίδια σάλα. Ναι, ήταν. Ποια η διαφορά μια πριγκίπισσας και μια συνηθής γυναίκας? Κοίταξε, όλες είμαστε γυναίκες, εντάξει, μια έτσι πιο... Είναι λίγο ξεχωριστό και δεν είναι συνηθισμένο, αν θέλεις. Το ότι είμαστε εδώ δεν θα το έφτιανε ως συνηθισμένη γυναίκα, ως... Ναι, σωστά. Σε εκτιμούμε και σε αγαπούμε πάρα πολύ. Είσαι στο Μαυροβούνιο και στη Βόρεια Μακεδονία. Έχεις μια υπέροχη οικογένεια με τον παλαιολόγο τον Κωνσταντίνο. Καλά το λέω? Ναι. Τον Αυτοκράτορα, ποια είναι η σχέση σας? Ο Αυτοκράτορος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έχουμε άμεση βασιλική συγγένεια. Γιατί... Και μάλιστα βγήκε και ένα πρόσφατο άρθρο πάλι στο Μαυροβούνιο ότι η Τσένετιτς ήταν άμεσα συνδεμένη με τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Γι' αυτό και ο πρώτος μου γιος πήρε το όνομα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και με το τάγμα? Κάθε βασιλική οικογένεια έχει και από ένα τάγμα. Κάθε βασιλική οικογένεια. Εμείς έχουμε το τάγμα του Αγίου Γεωργίου, που είναι το πρώτο από τα παλιότερα τάγματα του κόσμου, αυθεντικό, και μάλιστα είναι το χριστιανικό ορθόδοξο τάγμα. Μάλιστα. Τώρα πριν λίγες μέρες ήσασταν στην Κρήτη, τι κάνατε εκεί? Α, ναι, έτσι, γι' αυτό και βρίσκομαι στην Αθήνα. Είχαμε πάει για κάποιες μέρες στην Κρήτη.
υπό την αιγίδα του βασιλικού μας οίκου του Μαυροβουνίου και της Μακεδονίας είχαμε μια έκθεση από διάφορους ζωγράφους από όλη την Ευρώπη και έγινε η έκθεση εκεί και παρουσιάσαμε και μάλιστα και το βιβλίο που συνέγραψε ο σύζυγός μου με μια άλλη δημοσιογράφο και έγινε εκεί η παρουσίαση που αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα στην Amazon. Και ευχαριστούμε και την Amazon. Ασχολείστε με φιλανθρωπικά? Με φιλανθρωπικά, εγώ προσωπικά όχι τόσο πολύ, γιατί δεν έχω και το χρόνο λόγω παιδιών μάλλον. Ναι. Τι άλλο θα θέλετε να πείτε για τη ζωή που κάνετε? Ο κόσμος πώς σας βλέπει? Κοίταξε, πάντα είναι, ο κόσμος είναι πάντα φιλικός, πάντα ευχάριστος. Σας ζηλεύει ο κόσμος? Δεν νομίζω, γιατί να ζηλεύει, αλλά και να ζήλευε, ξέρετε, είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά είναι πάντα ευγενική, πάντα ευχάριστη και αυτό είναι και το ωραίο. Εγώ χαίρομαι που σας βλέπω με τον σύζυγο, με τον πρίγκιπα και τα παιδιά σας. Να έχετε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια, να έχετε υγεία. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ από το βάθος της ψυχής μου. Να είστε καλά, πάντα γερή, δυνατή, λαμπερή. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όσο νούπο, ναι. Σαν μια μουσική, όλη τη ζωή ζήσε, ζήσε. Δυο μελωδικές νότες στην καρδιά κλείσε, κλείσε. Κάνε τη χαρά λαγούδι και παντούμε στο και το σ' αγαπώ μέσα σε λιγό μέσα. Αβάντι, το κοκκουπά σοφα σοφα, δώσει μη 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 δώσει δώσει σωσί το το φαφαφα, δώσει σοφα σοφα, το μη. Μετράς, με μισείς, με πονάς, όσο σε ευχαριστεί να είσαι όλα εσύ. Όσο λάθος μετρώ να είμαι μόνο εγώ στη ζωή σου αυτός που θα σε κυβερνά. Όσο λάθος μετράς, όσο λάθος μετρώ. Κοίτα η Λόλα, κοίτα να δεις τα ρούζε βαμμένα και πολύ χρωματερά φορέμε άγχο και ένα τυμπίο είχε κάποια ρομαντική και μια καμπινιστική να πρωτίστα κι αυτός παιδί του. Thank you.
Καλημέρα. Είμαι η Ρένα Χιλεβαράγη και είμαι στον χώρο των οπτικών από το 1991. Στόχος μας είναι η ποιότητα της όρασης, πάντα σε συνδυασμό με τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Βέβαια για μένα μόδα είναι ό,τι σου πηγαίνει, αλλά πέρα από εκεί είμαστε πάντα ενημερωμένοι και προσπαθούμε το καλύτερο για σας. Πάνω απ' όλα είναι ο πελάτης, η υπηρεσία και η προσωπική επαφή. Εκεί στοχεύουμε και αυτό πιστεύουμε. Κατάστημα οπτικών Ρένα Φλεβαράκη, Κηφισίας 232 και Λυκούργου 2, κάτω Χαλάνδρη. Φροντίστε την όρασή σας. Γι' αυτό επισκεφτείτε το κατάστημα Ρένα Φλεβαράκη. Αγοράσατε αυτή την εβδομάδα το περιοδικό High, το περιοδικό Yes, το περιοδικό TV Show, το περιοδικό Τηλεόραση, το περιοδικό Λοιπόν. Αγοράστε τα για να ενημερωθείτε το τι γίνεται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη Showbiz. Κύριε Κωνσταντίνη, σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Η τιμή είναι και η χαρά δικιά μου. Είστε ορθοπαιδικός πόσα χρόνια? Είμαι ορθοπαιδικός 17 χρόνια ήδη. Τι σημαίνει για εσάς η ορθοπαιδική? Η ορθοπαιδική είναι η επιστήμη που βοηθάει στην επαναφορά της κίνησης ανώδυνα και γρήγορα. Πώς σπουδάσατε? Σπουδάσαμε στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και υπόλοιπα έκανα στο Ασκληπείο της Βούλνας. Και τώρα βρίσκεστε? Τώρα είμαι στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, στις αθλητικές κακώσεις, αλλά εκτός από τις αθλητικές κακώσεις ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Κυρίως οι γυναίκες έχουν πρόβλημα ή οι άντρες? Για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα, νομίζω το κότσι ή το βλεσό μεγαδάχτυλο, κύριο πρόβλημα εμφανίζονται στις γυναίκες. Κληρονομικότητα παίζει ρόλο? Η κληρονομικότητα υπάρχει και είναι σημαντική, αλλά όχι σε όλους τους ασθενείς. Ναι. Στους ασθενείς που υπάρχει κληρονομικότητα, βλέπουμε πολύ συχνά τη μητέρα και την κόρη να έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Τα ψηλά παπούτσια, τα στενά, οι στενές γόβες, οι ωραίες. Κοιτάξτε, ναι. Δημιουργούν πρόβλημα. Τα ψηλά τακούνια και τα στενά είναι, η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά σε γυναίκες οι οποίες στα νιάτα τους φορούσαν ψηλά τακούνια για πολλές ώρες, είτε στη δουλειά τους είτε στη ζωή τους. Και μετά από κάποια ηλικία αρχίζει πλέον το πόδι τους και παραμορφώνει. Και το βάρος, νομίζω. Το βάρος παίζει κάποιο ρόλο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο κύριος. Υποφέρουν πολλοί άνθρωποι, γιατί το, πραγματικά το σημερινό μας θέμα είναι το κότσι. Υποφέρουν πολλοί άνθρωποι. Έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να περπατήσουν, πονάνε, δυσκολεύονται με τα παπούτσια. Συνήθως φορούν μαλακά παπούτσια την πρώτη χρονική περίοδο κλπ. Τώρα εσείς χειρουργείτε αυτές τις περιπτώσεις. Πείτε μας πώς γίνεται, τι αποτελέσματα έχει, πόσο επώδυνο μπορεί να είναι, πώς γίνεται. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Έτσι, να ορίσουμε τι είναι αυτό το κότσι ή ο βλεσσός μέγας δάχτυλος. Στην ουσία είναι μια παραμόρφωση που γίνεται στο πόδι, έτσι, και έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εξόστωσης και μιας στροφής του ποδιού προς την έξω πλευρά του μεγάλου δαχτύλου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε περισσότερο, δημιουργεί προβλήματα τόσο στην υπόδειση, δηλαδή στον αφορά κανείς παπούτσια, όσο και στο να περπατάει σωστά, γιατί διαταράσσει τον άξονα φόρτισης του ποδιού. Αυτό το βλέπουμε και σε μεγάλες γυναίκες πάνω από τα 50, αλλά και σε νεότερες και σε άνδρες. Δεν είναι δηλαδή και οι άνδρες έξω από το πρόβλημα αυτό. Θεραπευτικά λοιπόν στα αρχικά στάδια πολλοί εφαρμόζουν κάποιους κλειτερινούς κυδεμόνες, κάποια τροποποίηση στα παπούτσια. Και ενάρθηκες νομίζω. Και ενάρθηκες με μικρή αποτελεσματικότητα. Περισσότερο είναι για τις πολύ αρχικές καταστάσεις, όπου εκεί μπορεί λίγο να καθυστερήσει την εξέλιξη των συμπτωμάτων. Άπαξ όμως και εγκατασταθεί, η λύση είναι χειρουργική. Μάλιστα. Είναι μια χειρουργική η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία η δική μου ομάδα εφαρμόζει μια τεχνική, τη λεγόμενη διαδερμική χειρουργική του άκρου πεδός. Όπως λέει και το όνομά της, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία και ειδικό εξοπλισμό, πηγαίνουμε και κάνοντας τομές μόνο στο δέρμα, χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία με τα οποία αφαιρούμε την εξόστωση και κάνουμε μια διορθωτική οστεοτομία, δηλαδή να ξαναφέρουμε τον άξονα των οστών στην ευθεία τους. Συγγνώμη, επηρεάζονται και τα μαλακά μόρια? Επηρεάζονται και τα μαλακά μόρια πάντα και κατά πολλούς πιθανόν να ευθύνονται εν πρώτης και τα μαλακά μόρια για την παραμόρφωση. Οι διορθώσεις λοιπόν γίνονται και στα μαλακά μόρια, γίνονται και στα οστά. Μάλιστα. Ταυτόχρονα.
Είναι πόδινο. Η χειρουργική αυτή της διαδερμικής τεχνικής δεν είναι πόδινη. Για να σας δώσω να καταλάβετε, οι ασθενείς φεύγουν την ίδια μέρα μετά από 3 ώρες από το νοσοκομείο. Τι είδους νάρκωση χρησιμοποιούμε? Πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία η ερώτησή σας. Η νάρκωση που χρησιμοποιούμε είναι μόνο στο πόδι. Είναι ένα συνδυασμός τοπικής αναισθησίας και τοπικού μπλοκ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χειρουργούμε και οι ασθενείς μας δεν αισθάνονται πόνο και μπορούν άμεσα μετά το χειρουργείο, μετά από 2-3 ώρες, να φύγουν περπατώντας, φορώντας ένα ειδικό μεταχειρητικό παπούτσι. Θέλω να σε ρωτήσω για την υψηλή τεχνολογία που έχεις εδώ στα εργαστήριά σου. Πραγματικά, όπως είπα και άλλη φορά, έχω μείνει άφωνη. Είναι υψηλής τεχνολογίας, έχεις μηχανήματα προηγμένα που δεν τα έχω δει αλλού. Θέλω να μας τα εξηγήσεις για να δούμε πώς προετοιμάζεται ένα δόντι, την προετοιμασία του δοντιού. Ειδικά τα laser sintering εκτυπώνουν τις εργασίες τις μεταλλικές οι οποίες δίνουν προς τους οδοντιάτρους μας, στους συναδέλφους, και είναι μια διαφορετική τεχνολογία από την προηγούμενη που είχαμε, η οποία προηγούμενη δεν είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Στο εργαστήριο του Θεοδόση Χατζητοφή, εκτός από το προσωπικό που απασχολεί, απασχολούνται και τα παιδιά του. Δίπλα έχω τον Παύλο Χατζητοφή. Παύλο, σ' αρέσει η δουλειά εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πολύ ωραίο επάγγελμα το οποίο με την τεχνολογία έχει φτάσει στο επόμενο επίπεδο. Πιστεύω ότι πάμε για το καλύτερο, να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ερχόμαστε με όρεξη. Για τα τέλεια δόντια επισκεφτείτε το εργαστήριο ψηφιακής τεχνολογίας του Θεοδότη Χατζητοφή, Ευαγγελιστρία 63 και Αριστίδου, Καλλιθέα.